Είσαι τόσο καλά αυτή την περίοδο όσο δείχνεις. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ξαναβρήκα την ισορροπία μου. Ξαναβρήκα τη Βίκη που είχα ξεχάσει. Στο μυαλό μου νόμιζα ότι αυτή η Βίκη δεν υπήρχε πια. Πίστευα ότι η ήρεμη και χαλαρή Βίκη είχε τελειώσει. Θες λόγω συνθήκων, θες επειδή μεγαλώνουμε. Κι όμως την ξαναβρήκα. Με κόπο, με ειδική αγωγή βιταμινών για 6 ολόκληρους μήνες. Πεταγόμουν στον ύπνο μου από το στρες. Κοιτούσα το ρολόι και αναρωτιόμουν αν έπρεπε να πάω πουθενά. Η υγεία μας όμως και η οικογένειά μας είναι πάνω απ' όλα. Ήταν μια γενναία απόφαση να πεις: τώρα εγώ θα κάνω ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω αν ήταν γενναία. Ήταν σίγουρα απαραίτητη. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν θέματα υγείας, ψυχοσωματικά. Είχα αναπτύξει περίεργες ταχυκαρδίες. Υποτασικά επεισόδια σε βαθμό λιποθυμίας, χωρίς παθολογικά αίτια. Αυτό το burnout που λένε διαπίστωσα ότι υπάρχει. Το Shopping Star φαντάζομαι δεν τη καταλέγει στα λάθη σου. Καθόλου. Ήταν από τα αγαπημένα πράγματα που έχω κάνει. Το λάτρευα. Δεν έχω περάσει πιο ωραία στη ζωή μου. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία 7 χρόνων. Τα gossip δημοσιεύματα που συνόδευαν πάντα την επαγγελματική σου πορεία τα αντιμετώπιζες επιδερμικά ή σε διαπερνούσαν. Επιδερμικά. Η διασημότητα και τα αρνητικά σχόλια δεν ήρθαν στη ζωή μου ξαφνικά. Με συνόδευαν από την ημέρα που ξεκίνησα. Είχα μάθει να ακούω και τα καλά και τα αρνητικά. Αν άλλαζες κάτι την τελευταία πενταετία, δεν θα έκανα ποτέ ξανά 2 εκπομπές μαζί. Κοιμόμουν 3 ώρες κάθε βράδυ. Ήταν σκληρό. Αφού τώρα στο Madwalk που στεκόμουν όρθια με τις γόβες 4 ώρες, κουράστηκα τόσο πολύ που πήγα μετά για πιλάτες και πονούσα παντού. Και αναρωτιόμουν πώς το έκανα αυτό κάθε μέρα για χρόνια. Δεν σεβόμουν το σώμα μου. Το έκανα με αγάπη όμως. Λένε ότι σε έχουν προσεγγίσει 2 τηλεοπτικοί σταθμοί. Όντως έχουν γίνει πολύ κομψές και γενναιόδωρες προσεγγίσεις. Και αυτό με τιμάει πολύ. Άρα έχουν γίνει ραντεβού. Φυσικά, αυτό είναι το πρέπον. Από την άλλη όμως, δεν έχω κάτι στο πλάνο μου μέχρι το καλοκαίρι. Δεν βιάζομαι. Η εικόνα που έχω για αυτή τη βάση της ζωής της Βίκης είναι ενός ανθρώπου που έχει βγάλει έξω από την καθημερινότητά του την πίεση, το στρες, το άγχος, όλο εκείνο που για πολλά χρόνια την κούραζε και την ταλαιπωρούσε. Γιατί όταν φτάνει αυτό να σωματοποιείται και να παθαίνεις burnout, ταχυπαλμίες, κρίσεις πανικού ή οτιδήποτε άλλο, τότε καταλαβαίνεις ότι ίσως πρέπει να βάλεις μια ανωτελεία. Ναι, σε μια πολύ πάρα πολύ και θα σας πω και κάτι. Και το GNTM και το Shopping Star στην πορεία άλλαξαν κάποιες συνθήκες που έκαναν τη δουλειά της Βίκης πιο δύσκολη. Σε επίπεδο παραγωγής τέλος πάντων υπήρχαν αρκετά θέματα τα οποία ζόρισαν πάρα πολύ τη Βίκη. Δεν είναι ότι η Βίκη δεν ήθελε ξαφνικά να δουλεύει, είναι ότι πια υπήρχε και ψυχολογικό βάρος. Που το οποίο ήταν ακόμα πιο σοβαρό για εκείνη. Μα γι' αυτό και τελειώνοντας τη συνεργασία της με το Star, έθεσε στο τραπέζι τα επιχειρήματά της και τα αιτήματά της. Δεν γίνανε αποδεκτά εκείνα, ναι. Και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει. Δηλαδή δεν είναι ότι τελείωσε, ολοκληρώθηκε η σεζόν και είπε η Βίκη, εγώ σταματάω. Ήταν κάτι που προφανώς, ναι. Αν και είχε ανάγκη ένα διάλειμμα, δεν θα το άφηνε γιατί το αγαπούσε πολύ το Shopping Star. Αλλά βλέπεις ότι η τηλεόραση τη σκέφτεται τη Βίκη ακόμα. Ξέρω ότι έχει κάνει ήδη ραντεβού με 2 σταθμούς και υπάρχει και ενδιαφέρον και από 3ο σταθμό. Αυτό είναι φρέσκο νέο τώρα. Αυτό έχω μάθει. Επειδή είναι ένα πρόσωπο που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες και στην prime time ζώνη. Όντως, έχει κάνει επιτυχία. Τη ρωτάνε κιόλας τι θα ήθελες να κάνεις. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Θέλει, και το λέει και μέσα στη συνέντευξη. Δηλαδή. Ναι. Δεν θέλουν να την έχουν. Απλά να κάνει 3 ώρες εκπομπή γιατί στην 4 ώρη μετά πρέπει να κλείσει και πιλάτες. Ναι, παιδιά, εντάξει τώρα. Μην κοροϊδεύεις. Για πες μου. Γιατί δεν έχεις κάτσει τόσες ώρες σε τακούνια να δεις πως είναι. Ακόμα. Γι' αυτό μην κοροϊδεύεις. Θέλω να σου πω ότι αυτό εντάξει δεν μου το είπε κλαίγοντας η κοπέλα. Δηλαδή, α, ζω το απόλυτο δράμα. Αν το κάνεις εσύ μεγάλο τίτλο, θα έλεγα τώρα γιατί. Όχι, όταν το γράφεις όμως ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Παιδιά, είναι κάτι που είναι πρακτικό. Εσείς το γελάτε. Αλλά δεν το έχετε. Το μεγαλύτερο δράμα του κόσμου. Ούτε εκείνη το παρουσίασε έτσι. Ούτε εκείνη το παρουσίασε έτσι. Αλλά το τακούνι είναι εχθρός. Το τακούνι, παιδιά, θες μετά πειλάτες και εγώ τώρα 4 ώρες εκπομπή. Θέλω μετά ρέικι για να συνήλθω. Πάντως είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία κουβέντα και εγώ πραγματικά θαυμάζω τη Βίκη για το πώς αποδέχεται κάθε αλλαγή στη ζωή της, με πόση ωριμότητα και πόσο συνειδητοποιημένα βρίσκεται και στέκεται απέναντι σε κάθε φάση της ζωής της. Γιατί δεν είναι μόνο η τηλεόραση η ζωή μας, είναι και άλλα πράγματα. Δεν ότι δεν δουλεύει και εγώ τώρα. Εγώ το αυτό λέω αυτό και για την οικογένειά της, τα παιδάκια της, τα παιδάκια του άντρας, δηλαδή σε κάθε φάση της φαίνεται πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Κλείνει 10 χρόνια γάμου το Μάριο. Με αυτό που είναι και να είναι καλά. Είναι να τη στείλουμε γλυκά να το γιορτάσει.